Τώρα με επαφές στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, άνοιξε κυρίες και κύριοι, αυτή τη φορά ο κύκλος αξιολόγησης για την Τρόικα που βρίσκεται και πάλι από σήμερα στην Αθήνα. Η υλοποίηση του σχεδίου αποχωρήσεων και η κινητικότητα στο δημόσιο είναι από τα πιο καυτά ζητήματα στην ατζέντα της Τρόικας και αυτή τη φορά. Και πάμε αμέσως στην Αντίν Χαρδαλιά για να δούμε τι βγήκε εναντίν πρώτα απ' όλα από τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των δανειστών με τον κύριο Μανιτάκη. Ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Αυτό προέκυψε ΕΣΥΑ, τουλάχιστον όσον αφορά στο θέμα της κινητικότητας διαθεσιμότητας 12.500 υπαλλήλων, όπου θα έπρεπε από την 1η Ιουλίου ουσιαστικά να έχουν ενταχθεί στο καθεστώς, λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών τους. Αυτό δεν έχει γίνει, διότι για να γίνει θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή και των εποπτευόμενων φορέων των Υπουργείων. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί μόνο για τα Υπουργεία και κάποιους πολύ στενούς υποπτευόμενους φορείς τους, από όπου φαίνεται ότι προκύπτει πλεονάζον προσωπικό της τάξης των 2.500 υπαλλήλων. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθούν και τα σχέδια στελέχωσης μέσω αυτής της διαδικασίας, διότι από εκεί θα προκύψει ουσιαστικά το ταβάνι, η οροφή, ναι, δηλαδή ο μέγιστος αριθμός υπαλλήλων που μπορεί να διαθέτει ο κάθε φορέας, άρα θα προκύψει και το πλεονάζον προσωπικό. Και αναμένουμε σύντομα, σύμφωνα τουλάχιστον με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλεγούν αυτοί που θα πλεονάζουν και άρα θα ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς. Ο κ. Μανιτάκης ζήτησε περισσότερο χρόνο, γιατί χρειάζεται και συνεργασία με τα υπόλοιπα υπουργεία, διότι φαίνεται ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα αποκλείεται να είμαστε έτοιμοι. Και το παλεύουν, αλλά ναι, μάλλον θα φαίνεται είναι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και με μια συμπληρωματική διάταξη, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δίνει και τη δυνατότητα αναγνώρισης 3 ετών πλασματικού χρόνου ασφάλισης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Προφανώς και αυτό σε μια προσπάθεια να συμπληρωθούν οι αριθμοί. Ακριβώς, σε μια προσπάθεια να συμπληρωθούν οι αριθμοί και κυρίως ο αριθμός των 4.000 δημοσίων υπαλλήλων που πρέπει να αποχωρήσουν υποχρεωτικά είτε να απολυθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα ουσιαστικά είτε της εξαγοράς 3 πλασματικών ετών, είτε της ίσπραξης των αποδοχών της διαθεσιμότητας, δηλαδή αυτού του ενός έτους που θα είναι κάποιος ενταγμένος στη διαθεσιμότητα, και η εξαγορά μετά έως 2 πλασματικών ετών, αφού βέβαια κάποιος παραιτηθεί ένα μήνα από την ένταξη στο καθεστώς. Να επισημάνουμε ότι αφορά μόνο όσους ενταχθούν στο καθεστώς της διαθεσιμότητας και όχι πλήρη σύνταξη. Θα πρέπει δηλαδή να είναι περισσότερο από 3 χρόνια πριν από την κατοχήρωση της πλήρους σύνταξης, άρα θα φύγουν προώρα και εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θα κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος πάρα πολλές μητέρες ανηλίκων. Μάλιστα, αυτό τώρα που είναι έτοιμο είναι η λίστα με τους φορείς τους οποίους πρόκειται προσεχώς να δούμε λουκέτο. Εδώ τι πληροφορίες έχουμε εναντίον? Κοίταξε, ΣΥΑ, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης υποστηρίζουν ότι είναι έτοιμες μελέτες σκοπιμότητας και ότι η λίστα έχει δοθεί στην κυβέρνηση και στο Μέγαρο Μαξίμου. Όμως οι αποφάσεις θα ληφθούν σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, ανώτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή από τους 3 πολιτικούς αρχηγούς. Και μάλιστα οι ανακοινώσεις θα γίνουν επίσης από τους ίδιους. Άγνωστο βέβαια το πότε, μας είπαν σύντομα, χωρίς όμως να μας διευκρινίζουν. Οι πληροφορίες που επιμένουν να βρίσκονται στο τραπέζι είναι για την κατάργηση ή συγχώνευση με κάποιο τρόπο των ελληνικών αμυντικών συστημάτων και τη ΕΡΤ. Ωστόσο, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τουλάχιστον, ούτε διαψεύδονται επισήμως, ούτε και επιβεβαιώνονται. Και φυσικά υπάρχουν και πληροφορίες για 17 μικρότερους οργανισμούς του δημοσίου και 46 δημόσιες βιβλιοθήκες. Μένει όμως, νομίζω, να δούμε στην πράξη τελικά πού θα κλειδώσει, ναι, όλη αυτή η διαδικασία. Και το μπαλάκι είναι στα χέρια των αρχηγών, ακριβώς οι οποίοι φαίνεται ότι θα έχουν μια νέα σύσκεψη τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ναντίν.